Ο εφιάλτης για την μεσήτρια Βίκη Μπούγλα που ζει στα Τρίκαλα ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής. Οι φίλοι της στο Facebook δέχονταν μηνύματα στο Messenger ότι την έχουν κλέψει και χρειάζεται χρήματα. Ξεκίνησαν να στέλνουν μηνύματα σε φίλους και γνωστούς, λέγοντάς τους ότι κάποιος μου έκλεψε το πορτοφόλι μου στην Αθήνα με όλες μου τις κάρτες και δεν μπορώ να έχω πρόσβαση, δεν έχω χρήματα και χρειάζομαι χρήματα. Και έδιναν κάποιον τραπεζικό λογαριασμό για να μου βάλουν χρήματα. Στο μήνυμα ζητούσε από τους φίλους της 600 ευρώ και έδινα μάλιστα την υπόσχεση ότι θα βάλει 620 ευρώ το πρωί της Τρίτης. Απευθύνθηκε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Άλλαξε όλους τους κωδικούς της. Μόνο που ο hacker εμφανίστηκε ξανά. Ο συγκεκριμένος, χρησιμοποιώντας το προφίλ πάλι φίλης μου, ξεκίνησε να μου μιλάει. Να μου λέει ότι θα σου κάνω μήνυση και έχασα τα λεφτά μου. Και εκεί κάπου υποψιάστηκα. Στο τέλος μου είπε ότι εγώ είμαι. Του είπα και εγώ συγχαρητήρια και μου λέει ψάχνω να με βρω 9 χρόνια. Να είμαι σοκαρισμένη. Ουσιαστικά κάποιος παραβίασε το σπίτι μου. Είναι σαν να με έκλειψα μια ακόμη φορά, να το πω και έτσι. Το cracking, δηλαδή η προσπάθεια των επιτίδιων να σπάσουν λογαριασμούς, έχει μόνο ένα στόχο. Να αρπάξουν χρήματα. Εκμεταλλεύονται τα κενά ασφαλείας που μπορεί να υπάρχουν. Επιτίθενται σε υπολογιστές, τάμπλετ, ακόμα και σε κινητά τηλέφωνα. Όλος ο σκοπός του cracking είναι πώς θα πάρουμε χρήματα ή πώς θα δούμε προσωπικά δεδομένα τα οποία θα μας χρησιμεύσουν για χρήματα ή πώς θα πάρουμε ροζ βίντεο. Όταν δείτε μηνύματα σαν και αυτό που σας λένε ότι κάποιος φίλος σας έχει χάσει το πορτοφόλι του, διαγράψτε το. Κινδυνεύετε να πέσετε, θύματα απάτη.